blog. Είμαστε στον δρόμο για το πρώτο πόλο της Χαλκιδικής και φυσικά είμαστε φρακαρισμένοι. Πηγαίνουμε να εξερευνήσουμε ένα καινούριο ερημικό κολπάκι με τους συνήθεις ύποπτους. Αυτό βέβαια δεν το υπολογίζαμε, αλλά υπομονή. Στο περιβόητο κολπάκι βρήκαμε και άλλους κατασκευαστές εδώ, μία παρέα με πιτσιρίκια που ετοιμάζανε rave party, κάτι πολύ φωναχτό όπως θα είδατε και στα πλάνα της GoPro. Οπότε γυρίσαμε λίγο προς τα πίσω και αράξαμε λίγο πριν. Το μέρος φαίνεται ωραίο, βέβαια φτάσαμε που είχε πέσει ο ήλιος, αύριο θα το δούμε καλά. Ο δρόμος ήταν σχετικά εύκολος, φυσικά θέλει τετρακίνητο αυτοκίνητο. Θα ήθελα να βγάλω και άλλα βιντεάκια από τη διαδρομή, αλλά με ένα μωρό που φωνάζει στο αυτοκίνητο είναι λίγο δύσκολο. Οπότε αύριο θα δούμε τι, αν κάναμε καλή επιλογή ή όχι.
Σαββάτο σήμερα στο παραλιάκι. Ξυπνήσαμε, κάναμε τη βουτιά μας, ξερευνήσαμε το μέρος. Το μεγαλύτερο δώρο σε αυτή την παραλία είναι η φυσική σκιά που φτιάχνει αυτό το μοναδικό δέντρο. Οπότε την πέφτουμε εδώ από κάτω. Το βανάκι μας είναι παρκαρισμένο εκεί. Και η σκιά μας εδώ. Η θάλασσα έχει μια μεγάλη πλάκα μπροστά. Δεν είναι δηλαδή αμμούδα. Και μπορεί και αυτός να είναι και ο λόγος που δεν έχει πολύ κόσμο. Κατά τα άλλα είναι πολύ καθαρή και το μέρος είναι πανέμορφο. Το συστήνουμε και από κάτω θα γράψω και τις συντεταγμένες του σημείου. Είναι αρκετά κοντά τη Θεσσαλονίκη, όποιος θέλει να έρθει. Εσάς πώς σας φάνηκε το παραλιακή? Ωραίο, αλλά νομίζω ότι θα υπήρχε και καλύτερο. Ειδικά για το μωρό. Ενθουσιώδης η Χριστίνα μας. Είναι πάρα πολύ. Τέλειο παραλιάκι. Έχετε σκιά φοβερή. Μόνο σκιά. Θάλασσα. Αυτό το έλεγα. Και πώς θα σας φάνηκε το παραλιάκι? Έκτακτο. Καλά, λίγο. Θα ξαναρθείτε. Πότε, αύριο. Ναι. Ρίκο, εσένα πώς φάνηκε το παραλιάκι, φίλε? Για πες. Σοκ. Μάνα του το πατρικό, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό σπίτι.